small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Κυριακή πρωί, δεν το λες και πρωί, μεσημεράκι είναι. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργη η εικόνα. Τραβάω με το κινητό του Αντρέ, γιατί το δικό μου το ξέχασα σπίτι. Ωραίο blogger είμαι. Ωραίο blogger που ξεχνάει το τηλέφωνο στο σπίτι. Τέλεια. Μια χαρά είμαι. Και τώρα αυτό δεν μπορώ. Μου φαίνεται όλα ότι τραβάω λάθος, ότι δεν το κάνω σωστά, ότι δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων. Ξυπνήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, εγώ λούστηκα πάλι, έκανα το μαλλί μου, το ίσιουσα, έκανα μοντάζ, σας ανέβασα το χτεσινό το βλογάκι και τώρα πάμε, έχουμε αγώνα, βασικά ο Βασίλης έχει αγώνα, εμείς πάμε οικογενειακώς να τον υποστηρίξουμε, να τον... δεν ξέρουμε πώς είναι εκεί, είμαστε τώρα, πάμε προς Πεντέλη. Εκεί θα είναι ο αγώνας, σε κάποιο γήπεδο δεν ξέρουμε πού, δεν έχουμε ξαναπάει, πρώτη φορά πάμε εκεί. Το Βασίλης είναι μια χαρά, εντάξει, καλά είναι να το βλέπετε, νιστάζει μάλλον, αλλά εντάξει, όλα καλά. Κοιμηθήκαμε σήμερα λίγο παραπάνω, γιατί είναι αργά ο αγώνας, δεν είναι πρωί και οπότε μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Αυτό είναι καλό, ότι δεν είναι πάντα το ίδιο ωράριο ακριβώς, ναι, ότι λίγο αλλάζει και μπορείς και κανένας, από την αρχή ήταν όλο στάνταρ. Το πρωί. Τώρα αλλάζουν λίγο το πρόγραμμα. Οπότε αυτά. Πάμε. Δεν νομίζω να τραβήξω κάτι εκεί. Δεν νομίζω να μπορέσω γιατί είναι πεντάκια. Ξέρετε, δεν θέλω. Δεν υπάρχει λόγος. Μετά θα έχεις άλλα. Μετά θα έχω άλλα, ναι. Γιατί ο κόσμος είναι περίεργος τώρα. Δεν θέλουμε. Εχθές περάσαμε καταπληκτικά. Καθίσαμε μέχρι αργά το βράδυ. Εμείς πάντα περνάμε ωραία όταν είμαστε μαζί. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να χωριστούμε ξανά. Ήρθαμε σε εμάς. Ήταν η ιδέα των κουμπάρων να πάμε σε αυτούς, αλλά εγώ επειδή ήθελα να πάω IKEA, του λέω: «Έλα, εσύ σε εμάς!» Και το κουμπάρο μου λέει: «Ναι, σιγά μην πάω IKEA!» Και τελικά πήγαμε όλοι IKEA, εντάξει. Και αν κοιτάω τώρα ταβέρνα και κάθονται απ' έξω με τα τίτα και σκανάρουν τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα. Φτωχοί ήρθαν εδώ. Ναι, εδώ ταβέρνε. Τι ταβέρνε είναι εδώ, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Μάλλον είναι κάτι κουπόνια από το Υπουργείο και έρχονται και τρώνε. Ναι, μωρέ. Γιατί πώς να μαζέψει για το Φεράρι. Πολύ κόσμο. Δεν έχει όχι μια ταβέρνα, πολλές. Γιατί βλέπω όλο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πολλά αυτοκίνητα. Αυτά. Οι φτωχοί εδώ τρώνε. Ξενοδοχείο, ένα αστέρι έχει. Ναι, ωραίο. Ακραίο, ποτέ. Μήπως δεν είναι ένα αστέρι, μήπως απλά. Δεν είναι αστέρι, είναι το σήμα το. Δεν νομίζω εδώ να έχει ξενοδοχείο με ένα αστέρι. Εντάξει, εδώ είναι, όπως γνωρίζει, εδώ είναι. Τώρα θα γυρίσω την κάμερα να δείτε, είναι φανταστικά. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι εδώ, όλο πράσινα, βλέπετε, τέλεια. Πολύ πεύκο. Μέχρι που δεν τα κάψανε ακόμα. Ναι, πολύ πεύκο, πάρα πολύ πεύκο. Εδώ δεν φαίνεται ούτε φτηνόπωρο, ούτε τίποτα. Δεν. Τι καλοκαίρι, τι χειμώνα, τι φτηνόπωρο. Το χειμώνα μπορεί σπάνια, αλλά μπορεί καμιά χρονιά να χιονίσει. Άντε, υπάρχουν, εντάξει. Είχαμε έρθει και. Όχι εδώ κάτω, εδώ κάτω όχι, δεν πιάνει συχνά. Άμα χιονίζει και σε εμά, χιονίζει και εδώ. Στο βουνό. Έχει εδώ ένα βουνό. Καλά, που... και εδώ, εντάξει, το πιάνει λίγο παραπάνω. Ένα κίτρινο δέντρο. Έχει που και που κάνα κίτρινάκι. Κοιτάξτε εκεί τι ωραίο. Φανταστείτε. Αχ, φανταστικό αυτό το δέντρο κίτρινο. Να έχει δέντρα τέτοια και να είναι τώρα κόκκινα, κίτρινα. Θα ήταν τέλεια. Να, και η σικιά κιτρινίζει το φτινόπωρο. Ναι, πέφτουν τα φύλλα. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Made us strong. You won't believe we've had our great, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show off, but you're my all.
All that I need is kind of sugar cold, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why this ain't no madness. The smoke and the mirrors are memories. Now the sun's gone down like a Τόνια, πάμε. Πού πάμε, δεν ξέρω πού πάμε. Ο Βασίλης παίζει, εμείς πάμε μια βολτίτσα. Γιατί από πίσω, από εκεί που ήρθαμε. Εδώ τι είναι, εδώ κάτι είναι προς τα κάτω, δεν ξέρω τι είναι. Κάτι έχει. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βόλτα εδώ τριγύρω, για να μην βαριόμαστε να περιμένουμε. Παίζει ο Βασίλης, οπότε αυτά. Έχει πολλά αυτοκίνητα εδώ γιατί είναι η ταβέρνα εδώ λίγο πιο εκεί. Οπότε κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και μύριζαν παεντάκι και πω πω. Λέω ποιος παίζει τώρα ποδόσφαιρο. Κοιτάξτε, το βρήκαμε με τη Τόνια στον δρόμο Μανιτάρια. Τώρα δεν ξέρω, αυτά νομίζω δεν είναι καλά. Κοιτάξτε πόσο πολλά έχει εδώ, βλέπετε. Εδώ πάνε σειρά. Μπορεί να είναι και καλά, είτε υπάρχουν κάποιο. Κοιτάξτε εκεί, είδος μανιταρίου που έτσι βγαίνουν στη σειρά και είναι καλά, αλλά επειδή δεν τα γνωρίζουμε δεν θα πάρουμε. Πάμε Τόνια, πάμε πιο εκεί, μπορεί να έχει και άλλα μανιτάρια. Εδώ επειδή έχει περισσότερη υγρασία. Πάμε εδώ, πάμε εδώ να δούμε στο χωράφι τι είναι. Ένα χωραφάκι εδώ, το γήπεδο είναι εκεί. Και εμείς κάνουμε βόλτες και μαζεύουμε μανιταρά, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι εδώ. Πρασινάντα φουλ, πεντέλη, από αυτό είναι τέλεια. Τη Τόνια, γεια σου Τόνια. Γεια. Γεια, 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 δεν έχει εδώ μανιτάρια καθόλου τίποτα. Μόνο εμείς και εμείς εδώ, ε. Και αυτοκίνητα παρκαρισμένα γιατί πιο εκεί έχει ταβέρνα. Τελειώσαμε, φύγαμε. Νάντος ο Πελακούλης ήταν φοβερός σήμερα. Μπράβο Βασίλη, πολύ καλός. Χάσανε. Έχασε η ομάδα του, αλλά δεν πειράζει. Απλά είχαν έρθει πάρα πολύ λίγα παιδάκια και ο προπονητής μάζεψε ό,τι είχε από τα προηγούμενα. Τους μικρούς και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει με ποιον να παίξει. Δεν πειράζει, ήταν τέλειος. Από αύριο ο Βασίλης μεταφέρεται σε άλλη ομάδα, σε καλύτερη ομάδα. Στην πιο προχωρημένη, ναι. Αύριο θα πάμε με τον Αλέξανδρο αμέσως στην άλλη ομάδα. Ναι, ναι, θα πας πιο νωρίς. Θα ξεκινάτε νωρίτερα. Άλλη ώρα, μια ώρα νωρίτερα. Οπότε θα έχεις εκεί, ελπίζουμε ότι καλύτερα παιδιά και θα μπορέσετε να παίξετε καλύτερα, ναι. Ήταν φοβερός ο Βασίλης, πολύ καλός, μπράβο του. Οπότε τώρα πάμε, λέγαμε να πάμε σπίτι, ο Ανδρέας θέλει να πάμε κάπου να τσιμπήσουμε. Κάνα σουβλάκια έτσι λίγα. Έκανα και πάπες. Ναι, έτσι λίγα πράγματα. Οπότε αυτά, φεύγουμε. Καλημέρα, δεν ξέρω, ήμουν απερήφανη το γιο μου σήμερα. Ναι, καλούλης είναι, γόρι μου, γλυκό μου παιδί, μπράβο. Το δεύτερο μου το παιδί πού είναι, να το, εδώ. Που βαριότανε. Που βαριότανε, βαριά μου, πήγαμε, ξέρεις τι βρήκαμε, βρήκαμε την μανιτάρια. Α, Μιχαήλ είναι από πίσω μας. Και, αλλά δεν ήταν μάλλον καλά, ήταν έτσι στη σειρά, ναι, όχι αυτά που μαζεύουμε, εμείς κάποια άλλα. Εδώ πεντέλη πρέπει να έχει μανιτάρια, πολλά τέτοια. Ναι, ναι, εδώ έχει. Τι είπες? Φαίνεται από τους μπροστά ότι κοιτάει. Δεν πειράζει, και τι που κοιτάει, δεν πειράζει. Εντάξει. Κοιτάξτε λίγο πως έχουν γίνει οι καλαμίδες μου. Καλαμίδες? Έτσι λέγεται, καλαμίδες ή παλαμίδες? Καλαμίδες. Ποιες παλαμίδες? Εντάξει, έχουν στεγνώσει λίγο. Ήταν μουσκιμα μουσκ. Φαίνεται ποιος έπαιξε, ποιος έτρεχε. Ήταν ιντρωμένος πάρα πολύ. Ιντρώνει, έτρεχε. Σχεδόν έπαιξε σήμερα όλο τον αγώνα. Ναι, δεν ήταν. Μια φορά τον έχει βάλει μόνο στην αλλαγή. Οι δύο, Βασίλη, πόσο σας ζουν. Μια φορά αλλά βγήκε, πολύ, λίγο, μετά... πολύ λίγο, πολύ λίγο, πολύ λίγο. Ήταν ξεκουραστήρι. Ναι, γιατί ήταν. Οπότε αυτά πάμε και μετά θα πάμε σπίτι να τελειώσουμε τα μαθήματα, να... Γιατί έχω κι άλλο μαθήματα. Μπορεί να
κάνουμε τα αγγλικά του φροντιστηρίου να μην τα έχουμε τη Δευτέρα. Θα δούμε, Βασίλη. Όλα καλά, θα δούμε. Εδώ λέω στη Πεντέλη πρέπει να έχει μανιτάρια. Να, κοίτα εδώ σε αυτό εδώ το τασάκι. Πρέπει να έχει πολλά μανιτάρια. Έχει πολύ τάσο, αλλά πρέπει να ξέρει που να πα. Ναι, πρέπει να ξέρει που να πα. Είναι όμορφα, εδώ είναι πολύ ωραία. Ναι, κοίτα τον τάσο που έχει. Ναι, κοίτα, εκεί είναι όλο πέφτα. Ναι, μπορεί να σταματήσει και να πα. Για να κάνει μια βόλτα, να δει. Ναι, μπορεί να έρθει. Όχι τώρα. Όχι τώρα, μπορούμε να έρθουμε κανένα Σαββατοκύριακο. Λίγο αργότερα, μήπω βρέξει. Λίγο και μετά θα έρθουμε. Αυτό τη λένε από την Τετάρτη χαλάει λίγο. Ναι, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Φανταστικά. Τώρα δεν ξέρω τι έχει κάτω σπίτι, αν έχει σπίτι. Στα σπίτια είναι πιο μακριά. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι. Έλα. Τι? Έλατε. Ναι, εσύ δεν έφτασες. Είχαμε περάσει και από το σπερμά. Βασικά, εμείς περιμέναμε απ' έξω πήγε ο Ανδρέας. Έξω ήδη έχει σκοτεινιάσει. Αυτό ήταν, ρε φίλε, πόση ώρα χρειάζεται κάποιος. Μπράβο, Βασίλη, μπράβο, μπράβο. Ωραία, φίλε. Σταμάτα, παιδί μου. Οπότε τώρα πάμε να ξεκουραστούμε. Τι να κάνουμε? Όχι, τώρα θα, Βασίλης, θα πάμε να κάνουμε τα αγγλικά του φροντιστηρίου. Ναι, Βασιλάκη μου. Όχι. Ναι, αγάπη μου. Αύριο. Πότε? Δευτέρα, Δευτεριάτικα θα έχουμε μαθήματα το σχολείο. Θα έχουμε, θα έχεις προπόνηση αύριο. Έλα, Βασίλη, μην γκρινιάζεις. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, μόλις ήπια το καφέ μου και τώρα ετοιμαζόμαστε με τον Βασίλη να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Έχουμε ένα φανταστικό. Δεν σε τραβάω, Βασίλη, γιατί να τα αλλάζει. Δεν σε τραβάει, Μανούλα. Τέτοιο. Φύγε από εδώ. Οπότε ετοιμαζόμαστε, θα κάνουμε το βιντεάκι. Η Τόνια κάνει μαθήματα. Ο Ανδρέας εδώ με το, με τον Βασίλη, θέλω να πω. Με το Μάιε χαλαρώνουνε. Στο σαλόνι, οι δυο τους. Τώρα θα σας τους δείξω. Ποιο φατσούνι είναι εδώ? Ποιο φατσούνι είναι εδώ με τον μπαμπά, Ποιο φατσούνι είναι εδώ με τον μπαμπά, Μάι? Χαλαρώνεις με τον μπαμπά, είχε βάλει το κεφάλι πάνω έτσι στο χέρι του, αντί αμαξιλάρι και κοιμόταν. Ναι. Με τον μπαμπά, πες, κοιμάμαι εγώ, ναι. Γεια σας. Αγαλίτσα. Γεια σου, Βασίλη, γεια σου. Μα λέει, είναι καλά, Δεν είναι καθόλου καλά. Βάλε παντοφλίτσες και πήγαινε στο μπάνι να κάνεις το μαλάκι σου, εντάξει. Δεν ξέρω να το φτιάχνω. Τρέχα. Έχω βάλει πλυντήριο, έχω πλούσει μόλις ένα και τώρα έβαλα κι άλλο. Τρέχα στο μπάνι. Πάμε να σου φτιάξουν. Έλα, Βασίλη. Ακόμα δεν έχει γίνει. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το Βασίλη το βίντεο και περιμένουμε γιατί δεν έχουμε τέτοια μπαταρίες. Βασίλη. Χτύψα. Έχουμε εδώ ένα φοβερό παιχνιδάκι. Ένα φοβερό σκυλάκι, το σκουίκι. Αυτό είναι εδώ. Που είναι μπαλονοσκυλάκι. Πρέπει εδώ να το τρυπήσω έτσι. Ναι. Κάνει ήχους. Εδώ πρέπει να το τρυπήσω. Δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Εντάξει, κάνει πολλά. Στέκεται. Από εδώ κάνει πιπί και από εδώ κάνει πουρπούρ. Να, κοιτάξτε, το γράφει και εδώ. Ναι, κάνει πιπί και πορτίτσες. Τώρα πώς τις... πώς τις κάνει δεν ξέρω, αλλά αυτό λέει. Πρέπει να φάει πολύ. Πρέπει να φάει πολύ, θα το ταΐσουμε. Για να, Βασίλη, μην το κάνεις αυτό συνέχισε, παρακαλώ. Βάλε παντοφλίτσες. Οπότε περιμένουμε μέχρι που ο μπαμπάς μας θα μας βάλει μπαταρίες, να συνεχίσουμε το βιντεάκι μας. Και μετά υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κι άλλο ένα βιντεάκι. Το Pizza Boy. Έχουμε κι άλλο ένα. Oh, μπαμπά. Τι είναι αυτό? Έχουμε κι άλλο ένα επιτραπέζιο να το παίξουν τα παιδιά. Αυτά. Είναι για 4 άτομα. Ακριβώς. Ποιο το επιτραπέζιο για 4 άτομα είναι? Ναι. Εγώ σίγουρα θέλω να είμαι αυτός με το... Να παίξουμε όλοι. Ναι, όλοι. Ναι, πόσα άτομα είναι? 4 άτομα. 30 λεπτά από 2-4. Ναι, μπορούν να παίξουν και 2 άτομα. Δεν είναι ανάγκη να παίξουν 4. Από ηλικία 5 συν. Κοίτα, τι ωραίο. Αυτό είναι το επιτραπέζιο. Pizza Boy. Pizza Boy. Βασικά είναι, δεν ξέρω. Pizza. Είναι καινούριο επιτραπέζιο. Θα το παίξουμε. Όπα, φαίνονται τα φώτα. Όποιο θέλει θα το δει στο Family Box Airbox πώς το παίζουμε εμείς και μπορεί να σας δώσουμε ιδέα. Μπορεί να θέλετε κάποιο χριστουγεννιάτικο δώρο τώρα να κάνετε. Ναι, τώρα έρχεται το σκυλάκι. Όχι. Έρχεται το σκυλάκι μας. Μπαμπά, κλείστο λίγο.
Άμα θέλετε να δείτε το σκυλάκι, θα το δείτε στο Family Pop Jar. Εκεί ο Βασίλης τα παρουσιάζει τα σκυλάκια. Για περίμενε, Βασίλη. Περίμενε να βάλω, Βασίλη. Γκουτζι γκουτζι. Γκουτζι γκουτζι, ναι. Χαίρεσαι. Ναι. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, πάμε εμείς να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ένα βίντεο και τώρα καθόμαστε και στείνουμε εδώ το επιτραπέζιο να το παίξουμε. Γιατί έχει ανθρώπους εδώ πέρα. Βασίλη, σε παρακαλώ. Βασίλη, μην το κάνεις αυτό, αγόρι μου, μην κάνεις φασαρία. Ανθρώπους. Προσπαθούμε και δεν μας βγαίνει κάτι. Έχουμε και εδώ παιδιά, κάποια κομμάτια και εδώ έχει. Τώρα δεν ξέρω αν μας βοηθάνε αυτό σε κάτι. Έχει και εδώ. Για κοίτα, Αντρέα, έχει και εδώ λίγο ζωγραφισμένο. Μήπως θα σε βοηθήσει αυτό, βλέπεις. Ναι, να το κατάλαβα και χωρίς ζωγραφία αυτό. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try. Hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. Εγώ μόλις άπλωσα ένα δεύτερο πλυντήριο σήμερα. Η οικογένειά μου εδώ προσπαθεί να στήσει το επιτραπέζιο. Αργούνε πολύ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να το παίξουμε. Τι ώρα είναι, 9 και 20 ή 8 και 20. Δεν ξέρω. Εδώ το ρολόι πάει καλά ή πάει μια ώρα πίσω. 8 και 20. 8. Οπότε μήπως προλάβουμε, αλλιώς θα το αφήσουμε έτσι στην άκρη. Αυτά. Θέλω να βάλω κι άλλο πλυντήριο, αλλά δεν νομίζω αύριο θα βάλω κι άλλα. Τι είναι, Τόνια? Πού τα βάζεις? Λοιπόν, το στήσαμε το επιτραπέζιο, τέλεια. Τώρα θα ξεκινήσουμε, αλληλούια, να παίξουμε. Κάποια κομμάτια κολλήσαμε, κάποια βάλαμε, εντάξει. Εντάξει, βασικά όχι εγώ. Εγώ τώρα... Διάβαζα πώς να παίξουμε, τα άλλα τα έχουν κάνει ο Ανδρέας με τα παιδιά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε, σας αφήνω τώρα. Μα γιατί μου ήρθες, πάω να τραβάω βίντεο, δεν μπορώ να σε κρατάω αγκαλίτσα. Θα κάνουμε μαζί δουλίτσα, θα είσαι μαζί μου εσύ, ε? Μόλις άκουσες ότι πήρε την κάμερα στα χέρια μου, αμέσως μου έρχεσαι. Ναι, πες γεια σας σε όλους, Μάι. Πες γεια. Μάι. Φάτσα, βρε φάτσα. Ναι, ο Μάι είναι ο αγαπημένος σου. Ναι. Ναι, μωρέ, ο YouTuber είναι και αυτός. Μόλις βλέπει την κάμερα, έρχεται και τι να μην με τρεβάνε και εμένα. Τι είμαι εγώ? Δεν είμαι εγώ κι εγώ σε αυτή τη family. Ε? Ναι, μωρέ. Για ρώτησα τους συνδρομητές, θέλετε να εμφανίζομαι κι εγώ στο βίντεο, στα vlog, ή δεν θέλετε? Έτοιμοι? Yes! Πάμε. Σε περιμένουμε. Έλα, Τόνια, σε περιμένουνε. Τα αγοράκια. Πού πας, Μάι? Πας στον μπαμπά. Α, ο μπαμπάς εκεί έκατσε. Πας στον μπαμπά. Έλα, πήγαινε στον Ανδρέα. Τώρα πάει να συμμετέχει και αυτό στο παιχνίδι. Καλό, καλό. Α, δεν φεύγεις. Δεν θες να φύγεις. Λοιπόν, τώρα καθόμαστε και παίζουμε οικογενειακός επιτραπέζιο. Ναι, ο Βασίλης έχει γίνει πιτσα. Δεν λιβεράς. Πω, πω. Έχει μπει στο... Πάμε. Τρώμε και το φρουτάκι μας και παίζουμε το παιχνιδάκι μας. Ποιος εγώ? Τώρα, κάτσε, δεν βολεύουμε κιόλας εδώ. 6. Πού είμαι? Έχω πιαστεί. Οδός Μαργαρίτα 4. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone. What's it? Hey.
Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. Oh. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Nothing can break me. Κοιτάξτε αυτόν εδώ. Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Ιταλιάνο. Τι? Ιταλιάνο? Τι Ιταλιάνο είσαι εσύ? Ιτσολιάνο πίτσα γκρέκο. Πίτσα γκρέκο. Εσύ τον είσαι? Εγώ είμαι η ωραία Ιταλία. Πω πω. One, two. Λοιπόν, παίξαμε. Περάσαμε ωραία σήμερα. Κάναμε και βιντεάκια και γελάσαμε με τον Βασίλη. Αυτός ο Βασίλης είναι μεγάλο. Φάει. Τώρα του φτιάξαμε, ζήτησε γιαούρτι με μέλι και μπανάνα από πάνω κομμένη. Έκανα το μπανάκι του. Πήγε τόνια για μπανάκι. Αχ, περιμένουμε και εμείς τη σειρά μας και αύριο ξεκινάει καινούρια εβδομάδα πάλι, καινούρια ρουτίνα. Εγώ τώρα άδειασα το νερό από τις σελίτσες μου. Έχω 3 ντοχεία. Στο ένα ντοχείο έχω διαλέξει τις πιο χοντρές, τις πιο μεγάλες που είναι έτσι σαν, ξέρετε, ήταν τα πιο ωραία, τα πιο μεγάλα. Θα τα κάνω ξεχωριστά νομίζω αυτά. Και τα άλλα που ήταν έτσι μικρά, διάφορα, τα έχω σε άλλα 2 ντοχεία. Σήμερα είναι ακριβώς μια εβδομάδα, 7 ημέρες και τα βλέπω ότι είναι έτοιμα, τα δοκίμασα και δεν πικρίζουν, πολύ ελάχιστο. Γιατί ήταν τόσο πικρές, όταν δοκίμασα πρώτη μέρα, όταν τα είχα χαρακίσει καλά, μου πήγε η πίκρα και πικρές και καυτερές, κάποτε ήταν πολύ περίεργες. Σήμερα δοκίμασα μια χαρά, είναι έτσι λίγο ελάχιστο να πικρίζουν. Νομίζω ότι αύριο μάλλον θα τις σαλατίσω, θα σκεφτώ. Ή θα τις αφήσω ακόμα μια μέρα, γιατί δεν έχω, θέλω να πάρω σέλερι, να πάρω σκορδάκι, φιλοντάφνης, εντάξει, έχω πιπέρι και τα λοιπά. Οπότε δεν θα κάτσω 10 μέρες, δεν θα τις έχω 10 μέρες, γιατί βλέπω ότι φαίνεται, γιατί αλλάζει χρώμα, αλλάζει μυρωδιά, αλλάζει και ξέρετε έτσι η υφή, γίνεται πιο, βγαίνει το λάδι από μέσα τους και φαίνεται ότι έχουν, είναι έτοιμες, ξέρετε, να τις κάνεις. Οπότε αυτά, εδώ θα κλείσω το βλογκάκι αυτό. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας δείξω. Αύριο θα πρέπει κάτι να μαγειρέψω. Τα γνωστά μέσα εδώ, ξέρετε, να μαζέψω λίγο μετά το Σαββατοκύριακο. Παρόλο που λείπαμε, δεν είναι το σπίτι σε χάλια κατάσταση, μια χαρά είναι. Δεν κάναμε τίποτα και σήμερα λείπαμε, εντάξει, τι λείπαμε. Κάποιες ουρίτσες λείπαμε σήμερα. Από τις 2 μέχρι τις 6. Ναι. Αχ, μου άρεσε, Πεντέλη, ήταν τόσο ωραία. Δεν ξέρω, παρόλο που δεν καθίσαν πολλή ώρα. Αλλά ήταν έτσι μια αίσθηση φτηνοπόρεξη. Τι κάνει, παιδί, με αυτό το παιδί? Είναι... Τι είναι, Βασίλη, εκεί? Βασίλη, τελειώνει και πει, είναι ύπνο. Έχει κουνουπί? Όχι, μεράκι. Κουνουπί είναι εκεί. Κουνουπί.
Έχει πάρα πολύ υγρασία έξω και έχει κουνούπια. Και παρόλο που κλείνουμε τις σίτες συνέχεια, προσπαθούμε να τις κλείσουμε, αλλά εντάξει, καμιά φορά ξέρετε μπαίνει, το βράδυ ξαπλώνουμε και ακούμε μπζζζζ. Τώρα έχει ανέβει η θερμοκρασία, υγρασία, κουνούπια, φουλ παντού. Οπότε αυτά, λοιπόν, κλείνω το βλογκάκι. Καλή εβδομάδα να έχετε, υγεία σε όλους, χωρίς κορονοϊό, χωρίς ιός, χωρίς τίποτα. Να είστε καλά, φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο. Bye bye! Yeah!